Νίκη μετά από ένα μήνα για τον Αχαρναϊκό, ο οποίος επιβλήθηκε 4-2 εντός έδρας της Παναχαϊκής και πλέον θα ξεκινήσει στα play-out στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς. Διπλή η χαρά για τους γηπεδούχους, καθώς πέραν της νίκης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ο Μανώλης Λιαπάκης μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε. Κακό φινάλε στην κανονική περίοδο για τους Πατρινούς που δεν έχουν νικήσει στους 4 τελευταίους αγώνες τους και πλέον θα κυνηγήσουν το θαύμα της ανόδου στα play-off. Πρώτη ευκαιρία στο 5 για τον Αχαρναϊκό, την κεφαλιά του Μωυσιάδη όμως απομάκρυνε ο Δήμιζας. Κόρνερ του Μπουντόπουλου στο 20, ο Παγούδης έχασε την μπάλα, οι αμυντικοί του Αχαρναϊκού όμως έδιωξαν προσωρινά με το σούτ του Κορέτα να φεύγει out. Οι γηπεδούχοι μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 24, φοβερή ατομική προσπάθεια του Ταμπάκη που από πλάγια θέση σημείωσε το 1-0. Δικιά μας ομάδα έκανε πάρα πολλά λάθη, τα πληρώσαμε και είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Ξεκινάει πλέον η μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουμε στα play-off σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε, που το έχω ξαναπεί και το λέμε όλοι που το πιστεύουμε, να διεκδικήσουμε την άνοδό μας στη Super League. Ασταθείς και πάλι ο Παγούδης, ούτε όμως τώρα οι φιλοξενούμενοι φτάνουν στο γκολ στο 38. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για τον Αχαρναϊκό. Ο Χαρτσιάς απομάκρυνε με το χέρι την μπάλα πάνω στη γραμμή στην κεφαλιά του Ήλιεφ και ο διαιτητής Κουλούδης έδωσε το πέναλτι, αποβάλλοντας παράλληλα τον παίκτη των Πατρινών. Ο Γιέσιτς εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών για το 2-0 στο 48. Μάλιστα, 3 λεπτά αργότερα έγινε και το 3-0, με σκόρερ και πάλι τον Γιέσιτς. Το 68 ο Αχαρναϊκός άγγιξε το 4-0. Ο Ταμπάκης όμως δεν τα κατάφερε προκαινής εστίας. Ο λιγορία της άμυνας των γηπεδούχων στο 79. Ο Μαρουκάκης την εκμεταλλεύτηκε μειώνοντας σε 3-1. Ο Παπατόλιος έκλεψε την μπάλα. Έδωσε στον Ταμπάκη που με διαγώνιο σουτ πραγματοποίησε το 4-1 στο 85. Το τελικό 4-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με πολύ ωραίο σουτ του Μαρουκάκη. Όταν κερδίζεις μια Παναχαϊκή, που δεν θα πω εγώ, αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη. Είναι μια ομάδα ιστορική, μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα με μεγάλη θητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παρουσία. Ό,τι και να είναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει κάνει ο Αχαρναϊκός.